Έχεις αλλάξει τα φώτα σε όλους τους βουλευτές. Μη μου πεις δεν ξέρεις να αλλάζεις ένα λάστιχο. Είδα και ρεπορτάζ που ζήτησες, λέει, να απολυθούν και όσοι δεν ξέρουν να αλλάζουν χαρακτήρα. Πρέπει να απευθυνθείτε σε εκείνους που εξανίστανται. Απευθύνθηκα και μου είπαν ότι δεν ξέρεις. Έμαθα πως ούριξε στο δρόμο σου καρφιά αστεράκι. Ο σεξιστής, ο Σαμαράς και οι συνεργάτες του. Πεδίων δόξης λαμπρών. Μα ναι, βρίσκουν και τα κάνουν. Σε βρήκαν γυναίκα αδύναμη και απροστάτευτη και το εκμεταλλεύτηκαν οι κύριοι τσαντρικής σχολής. Εντάξει, όλα είναι μέσα στη ζωή. Πάλι για τον εαυτό σου μιλάς σε τρίτο ενικό. Σαλαλά, ε. Καλώς πάλι. Να σου πω, να έρχομαι μαζί σου στην Εδιψώ, να κάνουμε τα λουτρά μας, να τρώμε τα κοντοσούβλια μας στο πόντιο, να σου αλλάζω και τα λάστιχα, να τα πληρώνω όλα εγώ και να μου αποδίδεις το ΦΠΑ. Όχι, όχι, δεν σας το αποδίδω. Τι, έτσι σκέτο, χωρίς ΦΠΑ. Να το. Φορά αποφεύγει. Θα συγκρουστεί μαζί σου μωρί ο Τσίπρας. Πρόσεχε. Θες να έρχονται συνοδεία, καμιά δεκαριά μπάτσι παραδουλεύτρες, να σου κάνουν τα ψώνια, να σου αλλάζουν και τα λάστιχα. Αυτό αφορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αφορά επίσημη διάθεση αστυνομικών. Ου! Τώρα που έχετε βγάλει σε αχρηστία τα ΜΑΤ και τα αφοπλίσατε κιόλας. Περίσευμα να δεις. Ή όχι. Τέλος πάντων, τι θες, μέσκασες. Ακούστε, αυτό που αληθεύει είναι ότι θα ήθελα να έχω πολύ περισσότερο προσωπικό χρόνο για τους φίλους μου, για την οικογένειά μου, για το σκυλί μου και δεν τον έχω. Μα άμα θες χρόνο χρυσή μου, κατέβα και λίγο το Προεδρείο, ξεβιδώσω από την καρέκλα. Γι' αυτό βγάλαμε αντιπροέδρους, για να έχεις χρόνο για το σκυλί. Και ένα τελευταίο. Υπάρχει ελπίδα με τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, υπάρχει για αυτούς που τους αξίζει. Κατάλαβα.